καλημέρα. Σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, η οποία είναι τη Δευτέρα, διοργανώνουμε μαζί με τη συνδρομή του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων μια δράση εθελοντικού καθαρισμού ακτών με συμμετοχή τριών δημοτικών σχολείων του Δήμου Λουτρακίου. Η συμμετοχή, από ό,τι βλέπετε και εσείς, είναι μεγάλη. Τα παιδιά συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις. Αντιλαμβάνονται την αξία που έχει το περιβάλλον και ιδιαίτερα αυτό το θέμα που έχουμε σήμερα, την καθαριότητα των ακτών και των θαλασσών. Και είναι έτοιμα να έρθουν να κατέβουν στην παραλία, οπότε να δώσουμε ένα μήνυμα κυρίως στα μικρά παιδιά, στους συμμαθητές τους και μετά από αυτό στους γονείς και σε εμάς τους ίδιους, ότι η συμμετοχή σε τέτοιου είδους δράσεις περνάει ένα μήνυμα για την προστασία των ακτών και των θαλασσών. Όλοι ξέρουμε την επιβάρυνση που υπάρχει στο θαλάσσιο περιβάλλον, όλοι ξέρουμε από πού προέρχονται αυτές οι επιβαρύνσεις, όμως επίσης γνωρίζουμε ότι με τη συμμετοχή μας ακόμη και σήμερα, παρά την επιβάρυνση, μπορούμε να το σώσουμε. Με αφορμή λοιπόν αυτή την εκδήλωση σήμερα, θέλουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα ότι μπορούμε ακόμη να σώσουμε το περιβάλλον. Ναι, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλημέρα. Βρισκόμαστε στην παραλία του Λουτρακίου, στο πλαίσιο για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Πραγματοποιούμε σήμερα με το Λιμεναρχείο και τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας, πρώτο και δεύτερο δημοτικό σχολείο, μία δράση στην οποία ως μήνυμα τα παιδιά ενημερώνονται, προστατεύουν και συμμετέχουν για το περιβάλλον. Είναι μια δράση η οποία πιστεύω οι αυριανοί κριτές, οι νεαροί μαθητές θα δώσουν το σύνθημα έτσι ώστε το περιβάλλον, να προσέχουμε το περιβάλλον, να συμμετέχουμε φιλικά προς αυτό και να έχουμε όλοι αύριο ένα αισιόδοξο, να βλέπουμε ένα ιδιαίτερα το μέλλον μας αισιόδοξο. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα, σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Κορίνθου, ο Δήμος Λουτρακίου είναι παρόν. Παρόντες βέβαια και οι μικροί μας φίλοι εδώ πέρα που δίνουν το καλό παράδειγμα σε εμάς τους μεγαλύτερους. Με αυτή τη δράση σήμερα στον καθαρισμό της παραλίας εδώ στο Λουτράκι, θέλω να πιστεύω ότι δίνουν το σύνθημα για εμάς τους μεγαλύτερους και για την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία ότι η θάλασσα είναι πηγή ζωής στη χώρα μας και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε τόσες πολλές θάλασσες και μπράβο στα παιδιά για την εθελοντική δράση και την όρεξη που έχουν να μας δώσουν σε εμάς σε όλους το καλό παράδειγμα.